Είμαστε πάλι εδώ και πάλι με οικονομικά προβλήματα. Για να ανακάμψουμε λοιπόν, ο γλυκύτατος μέλλον πεθερούλης μου αποφάσισε να εντάξει την εταιρεία μας στο χώρο της βιομηχανίας ταινιών πορνό. Και για να πείσει τους παραγωγούς πως έχουμε μεγάλη πείρα στο συγκεκριμένο χώρο, από Γεράσιμος Σαβίδης, άνεργος λογιστής, έγινα ο Τζέρι Μπανάνα, πετυχημένος διαδικτυακός πορνοστάρ. Η πελαγία πάλι είχε την τύχη μετά από πολλά χρόνια να πέσει πάνω στο Στέλιο, ένα παλιό της έρωτα. Αλλά είχε και την ατυχία να μάθει πως ο Στέλιος διατηρούσε τότε παλιά σχέση και με τη Λαμπρινή. Ο Ασημάκης έκπληκτος διαπίστωσε πως η Βέρα που ήρθε από το Παρίσι για μία εβδομάδα έπεσε στην παγίδα που της έστησε με τη βοήθεια του Μάνου και ζήλεψε την υποτιθέμενη σχέση του με τη Δώρα, ενώ η Λαμπρινή ετοιμάζει ρομαντικό δείπνο για το Στέλιο και την Πελαγία, την οποία έφερε ξανά στο σπίτι. Όσο για μένα, για να βγάλουμε επιτέλους χρήματα και να νικήσω το μεγάλο μου αντίζηλο τον Νίκο, δέχτηκα να παραστώ στο πάρτι των πορνογράφων ως ο μεγάλος στάρ του διαδικτυακού πορνό, Τζέρι Μπανάνα. Εντάξει, θα το κάνω. Το κάνει. Θα το κάνω. Αύριο κιόλας θα πάμε μαζί στο πάρτι των γκέι παραγωγών ταινιών πορνό. Τι λέω ρε παιδιά, άνθρωπος και δεν λιποθυμά. Έκανες μια πολύ σοφή επιλογή, Τζέρι Μπανάνα. Αυτός μου. Ακολουθείς το Γεράσιμο. Ποιος είναι πάλι αυτός ο Γεράσιμος? Δεν ξέρεις το Γεράσιμο? Καλά δεν βλέπεις, Μέγκα. Λαμπρινή, έχω 15 υποθέσεις που τρέχουν. Θα πεις τι θες. Εσύ θα το κλείσω. Όχι Γιώργο μου, δεν θα μου το κλείσεις. Γιατί είμαι μια βασανισμένη μάνα που προσπαθεί να κλειτώσει το παιδί της από το στόμα του Λύκου. Καλά, θα στείλω ένα δικό μου να λάβει το θεματάκι σου. Χίλια ευχαριστώ, Γιώργο μου, χίλια ευχαριστώ. Μόνο κοίτα, μη μου το μουρλάνεις και παραιτηθεί και αυτό σαν τον άλλο. Εγώ. Εγώ, γιατί ποιος σου παρέτησε, εγώ Γιώργο? Αυτός που σου είχα στείλει να παρακολουθεί το Μένιο και που στο τέλος παραιτήθηκε, νοσηλεύτηκε και έφυγε μόνιμα για τη Νέα Ζηλανδία. Ακόμα μου το κρατάς, βρε Γιώργο? Γιατί? Κάτσε εκεί, έτσι. Βάλε τα δυνατά σου. Απόψε πρέπει να λάμψω. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Με θέλω Σκάρλετ Γιόχανσον στο κόκκινο. Κομμώτρια είμαι, δεν είμαι πλαστική χειρουργός. Μόλις έκοψες 10 ευρώ από το φιλοδόρημά σου. Καλά, θα προσπαθήσω. Θέλω να ξέρεις πως ο Στέλιος είναι ο άντρας της ζωής μου. Και απόψε κιόλας νομίζω ότι θα μου ζητήσει να τον παντρευτώ. Mm. Θα κάνουμε και νύχια? Μόνο νύχια, τα πάντα θα κάνουμε. Όταν θα φύγεις από εδώ θέλω να είμαι... Είναι Άντζελίνα Τζολί. Δεν θα καθίσω τόσα χρόνια εδώ, έχω και παιδιά να μεγαλώσω. Έκοψες ακόμα 10 ευρώ από το φιλοδόρημά σου. Καλά, θα προσπαθήσω. Είσαι εντάξει? Θες απάντηση? Παιδί μου, δεν θα αργήσουμε. Μισή ωρίτσα θα κάνω. Και αν όλα πάνε καλά στο πάρτι και τους μαγέψεις όλους με τη βοηθεία σου, αύριο το πρωί θα έχουμε πολλά λεφτά. Του σε ρε μάνα να με δεις να μαγεύω με τη βοηθεία μου παραγωγούς γκέι πορνό. Ρε παιδί μου, εσύ τα σκέφτεσαι ότι όλα αυτά τα κάνουμε για τη Χριστίνα? Για να μπορέσει να μαζέψει κάποια χρήματα που χρειάζεσαι, να τη εξασφαλίσει μια καλή ζωή. Αυτό θα το είχα κάνει ήδη αν δεν είχες εκείνη τη χαζή ιδέα με τα αυτοκίνητα από την Ινδία. Είδες τώρα. Να μην σε ντύσω δηλαδή λίγο extreme, αρχίσει αμέσως στις υπερβολές. Μένιο, ένα πράγμα σου λέω. Αν μάθει το αποψινό η Χριστίνα, θα με χωρίσει τα σίγουρα. Καλύτερα.
Ίσως χρειάζεται λίγο παραπάνω. Πόσο παραπάνω πια? Μια ολόκληρη ζωή, ας πούμε. Νικό, σοβαρέψου και μην εκμεταλλεύεσαι την κατάσταση. Και σε πληροφορώ πως αν ο Γεράσιμος δεν είχε απόψε πάλι δουλειά με τον παπά, τώρα θα ήμουν μαζί του στο σινεμά. Όχι, ρε μωράκι, πρώτα με φτιάχνεις με το μασάζ και μετά μου θυμίζεις το ξενέρωτο. Νικολάκη, το σκασμό. Οκ. Αλλά μιας που απόψε ο Απαυτούλης σου έχει δουλειά και η νύχτα είναι μεγάλη, τι θα λέγεις να ανοίξουμε ένα μπουκάλι κρασί? Θα έλεγα πως και χτες με μέθησες και το μόνο που καταφέρεις ήταν να ξυπνήσω σήμερα με πονοκέφαλο. Όχι άλλο κρασί, λοιπόν. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Έχουμε καιρό να το κάνουμε αυτό. Ποιο? Να δειπνήσουμε μαζί. Ναι. Και έχουν και πολύ ωραίο φαγητό εδώ. Πρόσεχε, μην πνιγεί σα, Μάκη. Δεν μασάω, ρε. Γι' αυτό το λέω, αμάστα τα καταπίνει. Πρόσεχε, μην έχουμε κανένα τύχημα. Βερά, μου κάνει κριτική? Όχι. Στην δώρα αρέσει πολύ ο τρόπο που τρώω. Πόσα βίτσια έχει πια αυτήν την κόμενα. Ορίστε. Λέω, ταιριάζεται πολύ με αυτή την κοπέλα. Να. Και αγαπιόμαστε και πάρα πολύ. Έχουμε μια σχέση που έχει αλληλοκατανόηση, τρυφερότητα και παθιασμένο σεξ. Καλά, δεν χρειάζεται να μου λες λεπτομέρειες. Έχεις δίκιο. Η τρυφερότητα που έχω με τη δώρα δεν σε αφορά. Καλά που το κατάλαβες. Θα σου μιλήσω μόνο για το σεξ. Αχ, βρε πετατζή, αχ, βρε πετατζή, βρήκε το σημείο, το σημείο G. Αχ, βρε πετατζή, αχ, βρε πετατζή. Στέλιο. Στέλιο, τι έκπληξη είναι αυτή. Μονόπετρο δαχτυλίδι από το πρώτο κιόλας δείπνο. Θα σε μαλώσω, Κατεργαράκο, που είσαι τόσο βιαστικός, αλλά να πω το ναι. Ναι, Στέλιο, θα σε παντρευτώ. Είχα δεκάδες προτάσεις, αλλά περίμενα τον ιδανικό άντρα. Εσένα. Έρχεται ο άντρας μου. Έρχεται ο κούκλος μου. Λαμπρινή! Λαμπρινή! Μην ανοίξεις! Θα ανοίξω εγώ! Ελαφρώς υπερβολικά ντυμένη, αλλά θα προσεύχομαι για σένα. Τα μαλλιά μου πώς είναι. Θα σου πω μετά το φαγητό, μη σου κόψει την όρεξη. Ζηλεύεις. Καλό σημάδι. Άνοιξε. Καλησπέρα. Στέλιο, τι έκπληξη. Βρε Λαμπρινή. Παρακαλώ. Γιατί δεν μου είπες πως θα έρθει ο Στέλιος να ετοιμαστώ κι εγώ λίγο να μην είμαι έτσι του προχείρου? Του προχείρου? Με αυτά που φοράς είναι σαν να πηγαίνεις στα Όσκαρα. Ναι, αλλά το συγκεκριμένο Όσκαρ που θέλει να πάρει δεν πρόκειται να το πάρει ποτέ. Απίστευτο. Ο Φιλότας ζει ακόμη. Απίστευτο και όμως αληθινό. Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Καλησπέρα σας. Ναι, καλώς τα παιδιά. Πες καλησπέρα, παιδί. Καλησπέρα σας. Και πάνω που σας συζητούσαμε. Είδες, ρε, μας συζητούσατε. Έλα μέσα, έλα. Ελάτε. Έλα, περαιτέρα με πώς και πώς τα στέλνει μας. Το Google μας. Δεν υπήρχε περίπτωση να σας το φέρω. Και αυτό ήταν ένα, σαν τρελός έκανε. Τρελός, όντως. Ελάτε να σας γνωρίσω στο Διονύση. Ποιος είναι ο Διονύσης? Καλησπέρα. Ο Διονύσης Καρμούτσος. Ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ταινιών πορνό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μπήκαμε τσαπλιασμένοι, μικρέ. Διονύση, να σου στήσω το Μένιο Τράμπαλι. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ. Ο Μένιος είναι ο ιδιοκτήτης εταιρείας που σου έλεγα. Και από εδώ πέρα τα αστέρι μας. Ο επιβίτωρας του ίντερνετ. Τζέρι Μπανάνα. Γοητευμένος, μωράκι. Και εμείς γοητευμένοι, κύριε Σκαρμούτσο. Όχι, εμείς είμαστε όλοι πολύ εδώ γοητευμένοι. Σούπερ. Εμένα θα με επιτρέψετε για λίγο, έχω ένα σοβαρό τηλεφώνημα σε εξέλιξη. Λίγο μεγάλη δουλειά σας. Στο μεταξύ εσείς ανακατευθείτε με τα άλλα γόρια και θα τα πούμε σε λίγο. Κώστα. Πάμε να φύγουμε, Γραμμένιο. Δεν αισθάνομαι καλά. Δεν είμαι καλά εδώ πέρα. Στομότα, ρε. Εδώ παίζονται χιλιάδες ευρώ. Εδώ παίζονται κι άλλα, Μένιο. Κασκάσε. Μαζί μου είσαι τώρα. Λοιπόν,
Πάμε να ανακατευτούμε κι εμείς μετά από τα γόρια. Φανταστικό το γλυκό. Έτσι μου έρχεται να φάω και το σεφ. Και τι σκοπεύεις να κάνεις το Πάσχα, έχεις κανονίσει κάτι? Όχι καλή. Τι να κανονίσω? Εσύ, τι θα κάνεις το Πάσχα? Κι εγώ, δεν έχω κανονίσει κάτι. Καλά. Σκεφτόμουν όμως, αν δεν έχεις κανονίσει κάτι με τη Δώρα, να σου πρότεινα, αν θέλεις βέβαια, να πάμε κάπου μαζί. Μαζί? Εμείς οι δυο? Μόνοι? Και τα παιδιά. Ναι. Ναι, για τα παιδιά το κάνω. Θα τους έκανε καλό να μας δω μαζί. Ναι. Θα το σκεφτώ και θα σου πω. Όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να το πω και στη Δώρα για να αποφασίσουμε μαζί. Καταλαβαίνω. Αλίμονο. Αμάν. Τι έπαθες καλά? Μου πέσε το κουτάλι. Πω, χάλια είναι, πρέπει να πάω στην τουαλέτα. Λαμπρινή μου, στορκίζομαι, δεν έχω ξαναφάει πιο νόστιμο φαγητό στη ζωή μου. Ευχαριστώ πολύ, Στέλιο μου. Τι χιούμορ. Αυτό είναι το δικό μου πόδι. Τι εννοείς, μπαμπά? Ξέρεις τι εννοώ. Μιλάμε πάλι στις υπόψεις του μπαμπά. 127 χρονών είναι. Από τα 110 και μετά τα έχει χάσει εντελώς. Τι αστοχία είναι αυτή που έχεις απόψε, μωρί? Το δικό μου πόδι χαϊδεύεις τώρα. Έλα, λίγο ακόμα. Δεν πιστεύω ότι με έριξες και μου ποτίζεις πάλι κρέασε. Έλα σιγά τώρα, ένα ποτηράκι δεν κάνει κακό. Χαλαρώνει και το μυϊκό σύστημα. Και εμένα μου κάνει καλό στη μέση. Εγώ να δω πότε θα χαλαρώσω. Ότι να είμαι έξω με τον άντρα μου, κάθομαι εδώ και δεν τα βοηθάνε. Βοηθάς έναν άνθρωπο με σοβαρό πρόβλημα να αρθοποδήσει. Κακό είναι. Ναι, βρε. Έτσι όπως το θέτεις προσφέρω και κοινωνικό έργο. Ρε Μένιο, πού με έχεις φέρει εδώ πέρα μέσα, δεν το κλωβί με τις τρελές, ρε. Έλα σκάσε τώρα, μην ακούς τα γλαμάρες, αφού δεν αφήσω κανένα συμπειράξεις και το ξέρεις. Μουτιά μου. Συγγνώμη που σας άφησα να περιμένετε, αλλά πολλή δουλειά. Δεν πειράζει, κύριε Σκαρμούτσο, μας κανένα πρόβλημα. Εξάλλου εμείς ξέρουμε από αυτά, εγκυρματίες είμαστε. Έτσι, έτσι. Μόνο που και που χρειάζεται να χαλαρώνουμε και λέμε. Μην παραχαλαρώσουμε όμως, γιατί πολύ χαλάρωση φέρνει κι άλλα. Τι λέει το μωρό? Τίποτα. Έτσι χαριτωμένα τα λέει το μωρό. Απλά για να σπάσει ο πάγος. Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα σας καλέσω το επόμενο Σαββατοκύριακο στη βίλα μου, στη Μύκονο. Στη Μύκονο? Όχι, δεν μπορούμε. Μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε? Δεν μπορούμε, λέμε. Μην τον ακούτε, κύριε Σκαρμούτσο. Εξάλλου να ξέρετε ότι για μας η Μύκονος ήταν ανέκαθεν το αποκούμπι μας. Εγώ δεν θα έρθω. Γιατί? Δεν παίρνω σ' αεροπλάνο. Σε παρακαλώ, θα πάμε το πλοιαράκι. Ούτε σε πλοιαράκι μπαίνω, καλέ. Έχω λαβεί ρίθο και ζαλίζομαι. Εντάξει, μην άκουτε, κύριε Σκαρμούτσο. Εγώ θα σας τον φέρω έστω και κολυμπών. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να δω αυτό το αλαβάστρινο κορμί να σκίζει τα κύματα. Τι να σκίζει? Τα νεράκια, λέει. Δεν έχεις ακούσει που λένε τι χαρά σκίζει η βάρκα τα νερά? Αν υπάρχει Θεός να με πάρει τώρα, σε παρακαλώ, δεν μου πάρε. Παιδιά μου! Αγάπη μου! Ναι, έλα λίγο μέσα που σε θέλω να μιλήσουμε για τις διανομές. Αμέσως, Κώστα μου, έρχομαι. Κουκιά μου, συγγνώμη, αλλά τώρα εγώ πρέπει να σε αφήσω γιατί έχω μια δουλειά. Πείτε τα εσείς με την ησυχία σας. Μην κάνεις βήμα, θα φύγω. Μην κάνεις βήμα, σκέψου τον Νίκο. Λες μωρό, είδα τις φωτογραφίες σου. Μωρό? Μωρό, εδώ που φτάσαμε, τι να πω, μωρό. Πες μου κάτι. Αν είναι εντός πλαισίου ραδιοτηλεοπτικού, πολύ ευχαρίστω. Πόσες ώρες γυμνάζεσαι καθημερινά? Ακούστε, κύριε Σκαρμούτσο, πρέπει να σας εκμυστηρευτώ κάτι. Ελεύθερα. Σε μένα μπορείς να τα λες όλα. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά είμαι straight. Straight. Χίλια συγγνώμη. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Όταν λες straight, εντελώς straight,
Δηλαδή ούτε λιγάκι έτσι λίγο να ψιλοσπάσει. Όχι, 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 εντελώς βλάχος, πώς το λένε. Καλά, δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Χρειάζονται και αυτού του τύπου οι άντρες. Ναι, χρειάζονται. Απλά δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Μη στενοχωριέσαι, μη στενοχωριέσαι. Άλλωστε εσύ δεν είσαι ο τύπος μου. Α, δεν είμαι. Όχι, όχι, εσύ, πώς θα σου το πω τώρα, πολύ γλυκούλης για τα γούστα μου. Πάνε και εγώ έτσι, είμαι πολύ γλυκούλης, σίγουρα δεν είμαι ο τύπος σου. Σίγουρα, σίγουρα. Εγώ θέλω το αρσενικό, το μασίφ, το 100% το ατσάλινο. Με τα χρυσή καντένα, με το μαύρο νύχι από τον τόρνο. Ναι. Και πώς είναι αυτά τα αρσενικά? Σαν το μένιο, ας πούμε. Πώς? Δεν είναι, παιδί μου, μένιος, πώς σας το πω, με τρελαίνει. Πολύ αντρουά. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι πως είναι αξίριστος με το μουσί του, με την μπάκα του, με τη βαρβατήλα του. Σαν τα λίκα Αθήνα Βέλγιο ένα πράγμα. Σαν τα λίκα, ε. Σαν τα λίκα, σε βάζει κάτω, να σου αλλάξει τα λάστιχα. Δεν κάνω πάντα, δεν χρειάζεται να μάθω, αλλά μια χαρά. Λοιπόν, θα το κανονίσω εγώ το τομέα. Αλήθεια λες? Προσκόπους παίρνετε? Όχι. Στην προσκοπική μου τιμή. Είναι παιδί μου, μια ώρα είσαι στη τουαλέτα. Θα σου πω. Ασημάκησε καλά? Ναι, όχι. Δηλαδή, δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Πάμε να φύγουμε. Να μην πιούμε ένα ποτό. Να πιούμε, να το πιούμε αλλού. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έπαθες ξαφνικά. Φεύγουμε. Φεύγουμε. Τι έκανες παιδί μου κάτω το τραπέζι? Ορίστε, σηκώθηκα, φαγώθηκες. Καλά, δε εγώ φταίω. Και ψάχνω να βρω λογική σε αυτά που κάνεις. Κύριε, μισό λεπτό. Λείπουνε 10 ευρώ. Καλά και με καθυστερείς για 10 ευρώ. Περίμενε. Δεν έχω λεφτά. Βεβαίραμε, μήπως έχεις πάνω σου καθόλου χρήματα. Γι' αυτό τρέχαμε. Γιατί δεν μου το έπεσε από την αρχή. Άντε, γρήγορα, γρήγορα, θα βγει. Ποιος θα βγει? Τώρα χέστο. Ρε νούμερο, με παρακολουθείς τώρα και πού πάω? Η Δώρα. Καλώς τη Δώρα. Τι κάνεις, Δώρα μου? Αυτή δεν είναι. Σε ρώτησα κάτι. Με παρακολουθείς? Όχι καλέ. Εννοώ, όχι αγάπη μου, γιατί να σε παρακολουθώ? Μήπως δεν σε εμπιστεύομαι? Καλά, είσαι εντελώς κουκουρούκου. Τι λες, ρε? Ποτέ θα καταλάβεις ότι ξερνάω με την πάρτι σου. Να σου πω, δεν είναι ανάγκη να του μιλάς έτσι επειδή τον είδες μαζί μου. Καλά σου λέει. Καλέ. Εσύ δεν είσαι γυναίκα του? Είμαι. Ήμουν, τέλος πάντων είμαι. Και πώς ανέχεις τέτοια συμπεριφορά? Μου την πέφτει όλη μέρα στο γραφείο, τον έχω ταράξει στις χιλόπιτες και ο ηλίθιος συνεχίζει. Ορίστε. Τώρα, αγάπη μου, τι είναι αυτά που λες? Δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχετε σχέση? Σχέση? Εγώ με αυτό τον πάσο. Πας καλά. Τώρα, αγάπη μου, μην πούμε πράγματα που θα μετανιώσουμε μετά. Καλά, πόσο χαμηλά μπορείς να φτάσεις? Βέρα! Βέρα! Ορίστε, τώρα τι κατάφερες? Πρέπει δεν μου πας στον διάολο που θα μου χρεώσεις και την αχρηστία σου. Τα 10 ευρώ παρακαλώ. Τα ποια? Τα 10 ευρώ για το λογαριασμό. Α. Περίμενε. Τώρα, μήπως θες να μου δανείς 10 ευρώ γιατί έχω στεγνώσει εντελώς? Α, πού πήγε ο παπάς? Απάνω. Αυτό το γλυκό τα έφτιαξε ειδικά για εσάς τους δύο. Α, έχουμε και γλυκό, υπέροχο. Εμένα μου επιτρέπετε μισό να πουδράρω μητούλα και επιστρέφω. Ωραία, αυτή είναι η ευκαιρία μας. Ποιος ήρθε? Μην μου κάνεις την Κινέζα. Ήθια, άμα χρειαστεί γιατί μην την κάνω. Το βράδυ περίμενα να μείνουμε μόνοι μας, το κατάλαβες? Μόνοι μας, γιατί? Έλα τώρα. Εσύ με κάλεσες για φαγητό. Ήξερες ότι απόψε θα λείπει ο άντρας σου. Χρησιμοποίησες και την αδελφή σου για δικαιολογία. Πες, έτσι δεν είναι? Όχι. Τι έγινε? Πώς πήγε με τον κύριο Σκαρμούτσο? Μια χαρά. Ωραία. Δεν πιστεύω να ρίξεις σε τίποτα κομπλεξικά τον άνθρωπο να χάσουμε δουλειά. Όχι καλέ, δεν κάνω εγώ τέτοια. Εσύ είσαι ο συντηρητικός. Εγώ είμαι συντηρητικός. Εγώ, μακούλη μου, είμαι 150 χρόνια μπροστά από την εποχή μου. Ωραία, για τους Σκαρμούτσο σε γουστάρει. Ωραία. Και Βανολή. Ξεθέλει, τρελά. Εμένα. Ναι, είσαι λέει το...
το αρσενικό, το μασίφ, το ατσάλινο, το 100%. Γι' αυτό και η δουλειά θα πάει μια χαρά. Για μέσα λεπτό. Δεν πιστεύω να νομίζω ότι εγώ. Τι λένε τα αγόρια μου. Μαλακίες. Λοιπόν, θα πιούμε όλοι μαζί ένα σφινάκι. Ροζ. Τι να πιούμε, λέει. Θα πιούμε, σε παρακαλώ. Εδώ, ευχαριστώ. Εμένα θα με συγχωρέσετε, έχω να κάνω ένα επίγον τηλεφώνημα. Θα έρθω μετά. Καλή συνέχεια. Στην υγεία σου, άντρα μου. Έλα, σε παρακαλώ, μόνο ένα φίλο. Έλα, όχι, όμω μαλακίες. Έλα, αυτό ξέρω τι το θέλω. Δεν θα γίνω πα καλά. Πελαγία, αναγαθίσεις σε τσίπουτη. Όχι, δεν φταίω εγώ, ο Στέλιος. Ναι, τι έκανε ο Στέλιος. Σκόδεψε, έπεσε πάνω σου κατά λάθος και συμφίλησε στο στόμα. Μιλά για εσύ, Στέλιο. Τι να πω, φιλιόμαστε. Το είδα. Εσύ με φίλησες. Και εσύ δεν ήθελες. Με κάλεσες εδώ μόνο και μόνο για να με ταπεινώσεις. Όχι, βρε αγάπη μου. Αλλά εγώ αυτό που σε εμπιστεύτηκα και γύρισα στο σπίτι. Όχι, πίστεψε με, δεν φταίω. Ο Στέλιος, μιλά, Στέλιο. Να μην μιλήσει κανείς. Να πάτε και δυο σας στο διάολο. Και δεν μίλησες, Στέλιο. Υπήρχε πολύ βία στο όλο σκηνικό και εγώ δεν την αντέχω τη βία. Τώρα που ξεφορτωθήκαμε την τρελή, πάμε στην κρεβατοκαμαρά σου. Στελάκι. Έλα λίγο, πλησίασε. Έλα μου. Τα κατάφερες πάλι και μαμέντησες. Καλύτερα. Χαλάρωσες και μου κάνεις πιο άπαλο μασάζ. Άλλα, αγάπη μου. Πού είσαι? Πάλι στο σπίτι του Νίκου είσαι? Τον βοηθάω λίγο τον άνθρωπο, ρε μωρό μου. Εσύ πού είσαι και ακούγεται μουσική? Εγώ είμαι εδώ στο σπίτι ενός φίλου του πατέρα σου, συνεργάτη της εταιρείας. Αλλά δεν μου λες, έχεις πιει? Όχι πολλά. Ένα μπουκάλι, ένα μισθό πολύ. Χριστίνα, μήπως να βγάλω και το παντελόνι. Hey. Τι είπε αυτός? Τι να πει, ρε μωρό μου, πονάει ο άνθρωπος. Σε αφήνω τρογή του κάνω μασάζ, τα λέμε μετά. Εμένα με συγχωρείτε, μου έχει τύχει κάτι επιγόν. Βρείτε τα εσείς. Και εμένα θα μου αφήσεις μόνο μου. 150 χρόνια μπροστά δεν είσαι. Καλή διασκέδαση. Καλό παιδί. Και σεξ. Ναι, αυτό. Αλλά εγώ θέλω εσένα. Εμένα τι να με κάνει. Και εσένα θα πάρω. Πού θα με πας? Στη Μύκονο. Αλλά πρέπει πρώτα να τακτοποιήσουμε τα της δουλειάς. Βέβαια, η δουλειά προηγείται. Λοιπόν, σκέφτομαι να περάσω αύριο από το γραφείο να υπογράψουμε ένα τυπικό συμφωνητικό. Σοφή απόφαση. Λέω να ξεκινήσουμε με 100.000 κομμάτια για Ευρώπη και 200.000 κομμάτια για Τουρκία και Ασία. Μπορείς να το χειριστείς? Φυσικά μπορώ να το χειριστώ. Ωραία. Έλα τώρα να σου δείξω και το υπόλοιπο σπίτι. Γιατί? Μια χαρά είμαστε εδώ και απλά. Ναι, αλλά έχει και κόσμο. Έλα, πάμε μέσα. Παλικάρι μου. Μέσα, ε. Έλα, πάμε. Κοβόμι. Πόρο, ξενέρω το σάνε πάλι. Λες. Ρε μωράκι, ανοίγεις γιατί δεν μπορώ να σκωθώ. Γιατί εγώ νομίζω ότι μπορώ. Όπα. Τι γίνεται εδώ πέρα, πάλι γυρίλα σε κανένα πατέρας. Τι είναι αυτό, γιατί είναι γυμνός αυτός. Παραλία, το κάναμε. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Απλά χδίθηκε για να του τρίψω τη μέση. Γιατί τη λένε τρίψες. Σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να μην φωνάζεις. Εχθές με πέταξες από το αναπηρικό καροτσάκι. Και σήμερα μπουκάρεις στο σπίτι μου και μου το παίζει τραμπούκος. Έχεις δίκιο. Φέρθηκα σαν μαλάκας. Και θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Παρακαλώ. Συγγνώμη, Νίκο. Δεν πρέπει να φερόμαστε έτσι ανθρώπους που πονάνε και έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας. Ξάπλωσε. Ορίστε. Είπα ξάπλωσε, αγόρι μου. Θα σου κάνω εγώ ένα μασάζ τώρα να ισιώσεις. Όχι, δεν θέλω. Κάτσε, αγόρι μου. Κάτσε, παρακαλώ. Κάτσε, κάτσε. Δεν μου καπερδίκη θα γίνει. Δεν χρειάζεται. Σπάρωσα.
Όχι, εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ. Πονάω! Έτσι πρέπει να το νιώσεις, να πονέσεις για να γίνεις καλά. Όχι! Τι είναι αυτό που κάνεις, Εγγερά! Ένα ειδικό μασάζ που κάνανε οι Γερμανοί στους Εβραίους στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Αχ, την βοήθεια, Χριστίνα! Πες του να σταματήσει, Χριστίνα! Αποκοιμήθηκε. Να σταματήσω το μασάζ. Ε, τι θα γίνει, ρε Γεράσιμε, τώρα. Θα κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Σωστά. Κρασάκι. Ένα ποτηράκι θα το πιω. Μη χτυπιέσαι έτσι, καρδούλα μου, πρωινιάτικα. Άνδρας είναι και ο Μένιος. Και τι έγινε που παραστράτησε μια φορά. Παράταμε, μην τα ακούσεις εσύ τώρα. Τι έπαθες πάλι, ρε μαμά, γιατί έπλεις κόσμο από τόσο νωρίς. Μην την περάσεις, παιδί μου. Ο μπαμπάς σου την κεράτωσε χτες το βράδυ. Τι λέτε, μωρέ. Μάλιστα. Ήρθε ξημερώματα και βρωμούσε γυναικεία αρώματα και ποτά. Έκανε ένα μπάνιο και έφυγε κατευθείαν στην εταιρεία. Ο μπαμπάς. Γυναικεία αρώματα. Ορίστε, εγώ τρώω το κέρατο και ο μπίχλος το διασκεδάζει. Όχι, συγγνώμη. Περνάς, παιδί μου, γιατί άμα περνάς καλά, θα σου βγάλω και popcorn. Ε, όχι, δεν αυτό νομίζετε. Δεν έχω παλέω έξω. Ναι, να πας! Και άμα δεις και το διάολο να του πεις να σε πάρει μαζί του! Μαμά, να σου πω κάτι. Όχι! Ο μπαμπάς δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί, κάτι άλλο θα συμβαίνει. Μην παίρνεις το μέρος του. Ακούς, μην παίρνεις το μέρος του. Είστε έτοιμοι να ακούσετε το απίστευτο? Η Βέρα με παράτησε ξανά. Καλά έκανε. Πες μες τώρα και το απίστευτο. Καλημέρα, μωράκι. Διονύση, εσύ εδώ. Περνούσε από τη γειτονιά και είπε να φέρω το συμφωνητικό να το υπογράψουμε. Πολύ καλή ιδέα. Πολύ ωραία να το υπογράψουμε. Ωραία. Μένια μου. Ναι. Πέρασε πολύ ωραία χτες το βράδυ. Κι εγώ. Δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι όλη νύχτα. Έφαγες βαριά? Όχι καλέ, έφαγα βαριά. Σκεφτόμουν τα γλυκά σου λόγια. Έτσι είμαι εγώ, Διονύση μου. Μόλις πιω 2-3 ποτηράκια γίνομαι πολύ ρομαντικός. Άντε, φέρ το συμβόλαιο να το υπογράψουμε. Σκεφτόμουν αυτό που είπες. Πιο απ' όλα. Ε, δεν θυμάσαι? Θυμάμαι, εντάξει, βόηθα και εσύ λίγο, Διονύση, πρωίνο ακόμα, δεν έχω πιει το καφέ. Αυτό που είπες να νοικιάσουμε μαζί μια ερωτική φωλίτσα στο Κολωνάκι. Ερωτική φωλίτσα στο Κολωνάκι. Το ξέχασες? Όχι, Φρέτη μου. Είναι δυνατόν εγώ να ξεχάσω την ερωτική φωλίτσα στο Κολωνάκι? Άντε, φέρ τώρα το αυτό να το υπογράψουμε, να τελειώνουμε. Μένιο. Ναι. Θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Άντε, πες το βέβαια και αυτό να τελειώνουμε. Μένιο. Ναι. Ποτέ μου δεν έχω ερωτευτεί τόσο έντονα, τόσο γρήγορα. Έτσι είμαι εγώ, Διονύση μου. Είμαι ερωτεύσιμος. Μένιο μου. Διονύση. Πεθαίνω για ένα σου φιλί, εδώ και τώρα. Κάτσε ρε παιδί μου, πού εδώ και τώρα, μέσα στην εταιρεία. Ναι, δεν αντέχω άλλο, καίγομαι. Κάτσε ρε παιδί μου, δεν είναι καλύτερα να περιμένουμε να πάμε στην ερωτική φωλίτσα στο Κολωνάκι, να είμαστε και πιο άνετα? Πάψε, μην είσαι χαζός. Έλα να σφραγίσουμε αυτό το συμβόλαιο όπως του πρέπει. Το συμβόλαιο? Ναι. Να το σφραγίσουμε. Ναι. Μπα στο διάλο. Ένα συμβόλαιο που είναι να βγει, ας βγει. Μένιο μου. Μένιο. Μπαμπά! Αμάνδρα συμμάχη. Τι timing είναι αυτό, ρε παιδί μου? Εμφανίζεσαι πάντα στη λάθος ώρα, όπως την ώρα που γεννήθηκες. Μένιο, έχεις παιδί? Εντάξει, τώρα δεν το λες παιδί, αυτό κατάρα το λες. Δηλαδή, είχες παντρευτεί με γυναίκα? Εντάξει, Διονύση μου. Όλοι έχουμε κάνει λάθος στο παρελθόν. Α, ώστε είμαι λάθος, ε! Χρόνια το λέμε αυτό. Και στη μαμά τι θα πεις? Μένιο, δεν έχεις αποκαλυφθεί ακόμα στην οικογένειά σου? Όχι, δεν το έχω αποκαλύψει ακόμα. Περίμενα να περάσουν χρόνια, μην τους ήρθε απότομο. Τι εννοείς, πως θα χωρίσεις τη μαμά? Όχι, ρε. Τη μαμά σου δεν τη χωρίζω ποτέ. Ποτέ? Και αυτό που έλεγες, ότι θα συζήσουμε. Άλλο αυτό. Εσένα σ' αγαπάω. Τον αγαπάς? Αυτόν. Αγαπάς έναν άντρα. Εσκάσε, ρε ασημάκι! Κάθε φορά που είμαι έτοιμος να υπογράψω για μια δουλειά, εμφανίζεσαι εσύ και τα καταστρέφεις όλα. Δουλειά? Ώστε γι' αυτό τα έκανες όλα, για τη δουλειά? Ενέργειονες, για τη δουλειά τα έκανα. Δηλαδή, είσαι straight? Καρά straight. Μην μιλάς. Γουστάρω ποδόσφαιρο, μπύρες και ξανθές γκόμενες με σιλικόνη. Εμετικό! Γούστα είναι αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνεις, Μένιο μου, είναι να μην μου ξαναμιλήσεις ποτέ.
Αντίο. 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 Μπαμπά. Πες το να δούμε τι θα πεις. Είμαι περήφανος για σένα. Μακάρι να μπορούσα να πω κι εγώ το ίδιο. Δάκρυα απ' τα μάτια σου αργοκυλάνε. Εδώ είσαι εσύ. Ωραία. Αν ήρθες να με εξεφτυλίσεις και μπροστά σε κόσμο, περίμενα να τους φωνάξω. Ήρθα να λύσουμε την παρεξήγηση. Όταν λες παρεξήγηση, εννοείς το φιλί σας με το Στέλιο. Παιδί μου, αυτός με στρίμωξε. Εγώ δεν ήθελα. Δεν μας σχέσεις, ρε Λαμπρινή. Άσε με στη δυστυχία μου. Θα σε αφήσω όπου θες, αλλά πρώτα θα ξεκαθαρίσουμε μερικά πραγματάκια, μην τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Πάμε. Πού πάμε? Στο μαλάκα το Στέλιο, θα πήγε μόνος του. Γι' αυτό και στα δικά μου έργα δεν θα συναντήσετε ποτέ την ανθρώπινη εξαθλίωση στα όρια της παράνοιας, όπως το συνάδελφο Τένεσι Ουίλιαμς. Γι' αυτό πολλοί πιστεύουν πως είμαι το μεγαλύτερο ταλέντο αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, ιδιαίτερα μετά το τελευταίο μου έργο, το οποίο... Είσαι εσύ, για σταματά. Λαμπρινή, σε παρακαλώ, έχω μάθημα τώρα. Ήθελα να σου δείξω πως έχεις καταδείξει την αδελφή μου. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Να καταλάβεις, βρε γελίε άντρα. Εμείς σε καλέσαμε στο σπίτι και εσύ μας διέλυσες την οικογένεια. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τι λες. Πελαγή, κόψε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε μένα για δεν πιάνει. Πες αμέσως στην πελαγία πως μου ρίχτηκες για να τελειώσει το μαρτύριο σου μία ώρα αρχίτερα. Θα έλεγα να πάμε μια στιγμή έξω να το κουβεντιάσουμε. Κύριε, δεν βγούμε έξω. Εδώ θα τα πεις. Μπροστά στους μαθητές σου. Ψευτήλα, για να δω τι καθήκη είσαι. Από αυτό το σημείο αγνοείστε πλήρως τον καλεσμένο μας και επικεντρώστε στην παράνοια που έχει ερμηνεία της κυρίας Λαμπρινής. Μανώ. Ναι. Ας το διάολο, σε παρακαλώ πολύ, να κάνουμε και εμείς τη δουλίτσα μας εδώ μέσα. Δεν είναι υπέροχη, ε? Η αδερφή μου είναι τρελή, Στέλιο, μην την ακούσει. Εγώ ξέρω τι έγινε. Είδε πως είμαστε τρελά ερωτευμένοι, κατάλαβε πως θα μου ζητήσει να παντρευτούμε και ο συνήθως μπήκε στη μέση για να τα χαλάσει όλα. Επίσης εκπληκτικός ρόλος. Πελαγία, τι είναι αυτά που λες, αλλά ποτέ δεν μου άρεσες. Τι εννοείς, Στελάκη? Εννοείς ότι αυτός ο έρωτας είναι μονόπλευρος? Ναι. Και δεν θα μου κάνεις πρόταση, εγώ. Πας καλά, μωρή. Μωρή! Πρόσεχε, πώς μιλάς στην αδελφή μου, να σε χτυπήσω. Σε παρακαλώ, Λαμπρινή, γυαλίζει το μάτι. Ναι, ρε, μάτι είναι και γυαλίζει. Αυτό για το φιλί και αυτό για το μωρή. Είσαι τρελή. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Ναι, κοπάνα την. Κότα! Κότα! Είσαι καλά, αγάπη μου. Ναι, μην νομίζεις, δεν τον ήθελα και πολύ. Για μια ξεπέτα μόνο. Σιγά το κελεπούρι. Εσύ μπορείς να βρεις πολύ καλύτερο. Σε ευχαριστώ που με υποστήριξες. Αδελφή μου, είσαι πάντα, θα σε υποστηρίζω. Και συγγνώμη που σε αμφισβήτησα. Έλα, να δω. Τι πας πάνω κάτω, ρε Μενιουσίνα, και έχω ζαλιστεί εδώ πέρα. Πώς το λένε τώρα στη Λαμπρινή. Ότι φιλήθηκε στο στόμα με άντρα. Όχι, ρε. Για την καινούργια δουλειά του, χάλασε. Σιγά μου, ρε, προτείνει. Αλλά δεν είναι το ίδιο τώρα. Έχει δώσει προκαταβολή να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο. Ποιος της είπε να δώσει προκαταβολή να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο? Εγώ, παιδί μου. Μπράβο, ρε Μένιο, δηλαδή. Έχω όμως μια ιδέα. Ναι, βέβαια, εσύ πάντα έχεις μια ιδέα, για όλα έχεις μια ιδέα. Λοιπόν, εσύ θα πας στη Λαμπρινή να της πεις να επιστρέψει το αυτοκίνητο και να πάρει πίσω την προκαταβολή. Θα πάω εγώ στην κυρία Λαμπρινή. Αποκλείεται! Θες να πνιγείς, κάνε το χωρίς το όρευε, πήγαινε μέσα να μην σε βλέπω. Κυρία Λαμπρινή. Πώς τολμάς, ρε! Γιατί καλέ, τι είπα, κυρία Λαμπρινή, είπα, δεν είπα κάτι άλλο. Για συνέχισε. Για συνέχισε, όχι τίποτα άλλο, να δω πού θα φτάσει το θράσος σου. Με το Μένιο, ετοιμάζαμε μια καινούργια δουλειά. Και δυστυχώς πέσαμε λίγο έξω. Σόπα! Εσείς, παιδί μου, πάντα έξω θα πέφτετε. Εκτός αν δώσει ο Θεός και ασχοληθείτε με τους βόθρους. Και υπάρχουν κάποιες επιπλοκές σαν αποτέλεσμα αυτή της πόλης. Εάν ήρθες να μου πεις να επιστρέψω το αυτοκίνητο και να πάρω πίσω την προκαταβολή, το έχω ήδη κάνει. Μην ακόμα χάσει, λοιπόν. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα? Όχι. Δηλαδή δεν χρωστάμε κάτι, σωστά? Εγώ, όχι. Εσύ όμως, κοπελιά, χρωστάς πολλά. Κοπελιά. Για να μην πω τίποτα χειρότερο. Τι είναι αυτό? Δεν βλέπεις, Λουγκρίτσα? Ένα δωράκι το detective μου. Δηλαδή? Φωτογραφίες. Εσύ και ο άντρας μου να χορεύετε με άλλα αγοράκια σε gay party. Α, ήταν,
Ήταν για τη δουλειά! Πιάστηκα! Και ακόμα ένα δωράκι από το detective μου. Αυτό τώρα καλά δεν νομίζω να πιστεύετε πως έχω... Πιάσε! Μάλιστα. Αυτό όμως που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι ήρθε το τέλος. Ήρθε. Τι είπα! Σκάω. Αλλά επειδή είμαι πολύ καλός και πονητικός άνθρωπος, θα ήθελα να διαλέξεις μόνος σου τον τρόπο που θα ξεκουμπιστείς από εδώ μέσα. Τι εννοείται ακριβώς? Πρώτον, βγάζω τις φωτογραφίες σου στη φόρα, τις βάζω στο ίντερνετ, τις δείχνω στη Χριστίνα και αφού σε διώξει, τις δίνω και στον Νίκο να τις δημοσιεύσει στην εφημερίδα του Δήμου Βύρωνα. Μπορώ να ακούσω και το δεύτερο? Φυσικά. Δεύτερον και προτιμότερο, γιατί είμαι και πολιτισμένοι άνθρωποι, μαζεύεις τα μπουγαλάκια σου και γίνεσαι μπούχος πριν προβώ σε αποκαλύψεις. Η επιλογή δική σου. Γεια σου, Λουγκρίτσα. Τα αγάπη μου, ξέρω πως θα σου είναι δύσκολο να καταλάβεις. Θέλω να ξέρεις πως αγαπάω πολύ και αυτό δεν θα αλλάξει, το ό,τι κι αν συμβεί. Αντιμετωπίζω όμως καταστάσεις που υπερβαίνουν τις δυνάμεις μου. Καταστάσεις που τουλάχιστον προς το παρόν έχουν τη δύναμη να μας κρατήσουν χώρια. Ελπίζω να έχουμε την τύχη με το μέρος μας και να είμαστε ξανά μαζί για να μπορέσω να σ' αγκαλιάσω και να σου εξηγήσω. That rings out only when you're gone. Only when you're gone. Only when you're gone. Only when you're gone. And only when you're gone. Κάτσε, παιδί μου, να φας. Όχι, ευχαριστώ, μανούλα μου. Μήπως ξέρουμε κάτι γι' αυτό εδώ? Τι είναι αυτό? Δεν ξέρεις τι είναι αυτό, μαμά? Όχι. Είσαι σίγουρη, μαμά? Παιδί μου, αν ήρθες να μας κάνεις πλάκα την ώρα που τρώμε, σε βάζω τουλάχιστον τον παππού σου που είναι και ετοιμοθάνατος άνθρωπος. Πού να σου σταθεί η μπουκιά στο λαιμό, κάρια? Ο Γεράσιμος έφυγε από το σπίτι. Τέτοια ώρα? Σε κερατώνει. Ο Γεράσιμος μάζεψε τα πράγματά του και έφυγε από το σπίτι. Για πάντα? Δεν ξέρω. Κρίμα πάντως. Μπορεί να μην ήταν αυτό που λέμε πραγματικά ωραίος και σεξι, αλλά δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα μου καθόταν. Τι του έκανες, μαμά? Εγώ, ο γελίος ο άντρας σηκώνεται και φεύγει και σε παρατάει και πρέπει να φταίει η μανούλα. Μαμά, ενώ σου λέω, εγώ θα μάθω τι έγινε και δεν θα έχουμε καλά ξεπερδέ μετά το μέσα να το ξέρεις αυτό. Παραλογίζεσαι, παιδί μου, αλλά δεν σε έδικο. Το κτίνος σε παράτησε και έφυγε μετά από όλα αυτά που έχουμε κάνει. Γι' αυτό δώσαμε σπίτι, στοργή, αγάπη. Και αυτός με την πρώτη γκόμενα που γνωρίζει σε παρατάει και φεύγει. Έσχος! Αυτό έχω να πω μόνο. Εσύ κρύβεσαι πίσω από όλα αυτά. Εγώ! Τι? Επειδή δεν μιλάω τόσο καιρό, όλα πώς δεν ξεκινάνε? Σιγά μωρέ, πες μας τώρα ότι σκοτώσαμε και τον Κέναντι. Μανούλα μου, ένα σου λέω. Εγώ το Γεράσιμο θα τον βρω και θα τον φέρω πίσω. Και αυτή τη φορά δεν θα περάσει το δικό σου. Εννοητεύεται, παιδί μου, όσο πάει. Αντί να χαρεί που ξεφορτώθηκε το απόπλημα, μου τη λέει και από πάνω. Μπαμπακά, βάλε λίγο αλατάκι ακόμη. Δεν κάνει, με πειράζει το αλάτι. Γι' αυτό σου το λέω. Παπά, τι έκανε στο Γεράσιμο? Γιατί? Τι σου είπε ότι το έκανα? Τίποτα. Δεν τον έχω δει. Α, εντάξει. Τότε μπορώ και εγώ να σου αποκαλύψω ότι δεν το έχω κάνει απολύτως τίποτα. Ο Γεράσιμος μάζεψε τα πράγματά του και έφυγε από το σπίτι. Όχι, ρε γάμο του.
και ήταν χρήσιμος. Συγγνώμη! Αυτό έχεις να πεις? Εγώ εδώ σου λέω ότι έχασα τον άντρα της ζωής μου και εσύ σκέφτεσαι μόνο τις κομπίνες σου. Τώρα αυτό το σχόλιο για τον πατερούλη που μάχεται δεν έπρεπε να γίνει. Καλά. Συγγνώμη. Εσένα τι σε κάνει να πιστεύεις ότι έφυγε και θα ξαναγυρίσει? Ορίστε. Μάλιστα. Μάλλον θα του έκανε κάτι η μάνα σου. Δεν μπορεί. Τη ρώτησα. Όπως συνήθως αρνείται οποιαδήποτε σχέση με το γεγονός. Κοίτα, πώς πρέπει να σου πω, τον τελευταίο καιρό ήταν λίγο στεναχωρημένος με τη συμπεριφορά σου. Γιατί ρε μπαμπά, τι έκανα εγώ? Τι έκανες? Εντάξει, μπορεί ο Νίκος να είναι αφεντικό σου, μπορεί να έχει πρόβλημα με τη μέση του. Δεν έκανες καλά να ξεμπροβραδιάσεις συνέχεια σπίτι του. Λες, ε. Βέβαια. Τι? Πολύ σκέψη θέλει. Έχεις δίκιο. Περισσότερο χρόνο περνούσα τις τελευταίες μέρες με τον Νίκο παρά με το Γεράσιμο. Αλλά αυτό θα το τακτοποιήσω απόψε κιόλας. Σε παρακαλώ όμως, προσπάθησε και εσύ να βρεις το Γεράσιμο. Θα τον βρω, παιδί. Σε έχω απογοητεύσει εγώ ποτέ? Μπορείς, σε παρακαλώ, απλά να βρεις το Γεράσιμο χωρίς να χρειάζεται να απαντήσω σε αυτό. Είσαι μόνος σου? Ναι. Μπορώ να μάθω τι έγινε? Μάντεψε. Η Λαμπρινή? Πιο οργανωμένη από ποτέ, έχει βάλει και detective να με παρακολουθεί. Αλήθεια είναι ότι η Λαμπρινή έχει ένα φετίχ με τους detectives. Όχι μόνο αυτό, έχει και φωτογραφίες από το πάρτι στο σπίτι του παραγωγού. Παναγία μου. Και εμένα. Θα με τσακίσει. Α, καλά, μην ανησυχείς. Είναι τόσο χαρούμενη που έχει διώξει εμένα από το σπίτι που εσένα δεν θα σε πειράξει καθόλου. Δεν μου λες, σε απείλησε ότι θα τη δείξει την Χριστίνα? Mm-hmm. Και ο detective της έχει δώσει και άλλες φωτογραφίες. Αυτές που έχεις βάλει εσύ στο Photoshop και με έχεις βγάλει πορνοστάρ. Όχι, ρε γάμο του. Μου είπε κιόλας ότι αν δεν αφήσω τη Χριστίνα ήσυχη, θα τη τις δείξει και μετά θα τη βγάλει και στο ίντερνετ. Μάλιστα. Πάντως εντάξει, μην ανησυχείς. Έχω μια ιδέα. Ιδέα? Θες να στο κλείσω τώρα? Ρε, σταμάτα να φέρνεις την καταστροφή. Έχεις που να κοιμηθείς απόψε? Α, θα βρω ένα φτηνό ξενοδοχείο κάπου, ξέρω εγώ. Τι φτηνό ξενοδοχείο? Θα έρθεις εδώ να κοιμηθείς στην εταιρεία και μετά βλέπουμε. Άσε που σου έχω και καλά νέα. Καλά νέα εσύ? Γιατί, αμφιβάλλεις για τον πεθερούλη σου? Ναι. Σε πληροφορώ πως η Χριστίνα από απόψε κιόλα θα έχει καθαρά επαγγελματική σχέση με τον Νίκο. Τέρματα μασάζ. Εάν ο κύριος Νίκος θέλει μασάζ, να πάρει φυσικοθεραπεύτρια να του κάνει. Έχει λεφτά. Ωραία, τουλάχιστον χαίρομαι που η Χριστίνα θα κοιμηθεί απόψε στο κρεβατάκι μας. Άλλο που με την καντεμιά που με δέρνει, εγώ θα είμαι αλλού. Ρε, σταμάτα να κλαίγεσαι. Ας τα όλα πάνω μου. Όχι, γιατί άμα τα αφήσω όλα πάνω σου, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κλαίγομαι. Αν δεν είχα και εσένα, θα είχα καταστραφεί τελείως. Νίκο, για να τελειώνουμε. Δεν μπορώ να έρχομαι άλλο εδώ. Γιατί? Γιατί δεν είναι σωστό. Και γιατί δεν αρέσει καθόλου στο Γεράσιμο. Και γιατί πρέπει, παρακαλώ, να πάρουμε την άδεια του Γεράσιμου? Εγώ έμαθα πως έφυγε. Μάλιστα. Από ό,τι βλέπω, η κυρία Λαμπρινή μεταφέρει τις ειδήσεις πιο γρήγορα και από το διαδίκτυο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και καλά θα κάνουμε να σχολιάζουμε μόνο θετικά τις πράξεις μιας μητέρας που ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το καλό της κόρης της. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Αλλά ο Γεράσιμος θα γυρίσει και όλα θα γίνουν όπως πριν. Αυτό ακριβώς θέλουμε κι εμείς, Χριστίνα. Να γίνουν όλα όπως πριν. Πριν μπει αυτός ο γύφτος στη ζωή μας και την ανακατέψει. Μη μιλάς έτσι για τον άντρα που αγαπάω. Έλα τώρα, έλα από ένα λαθάκι να Νίκο θα το βαφτίσουμε και αγάπη. Νίκο! Γίνεσαι κακός και δεν σε συμφέρει. Ωραία, ωραία. Μπορώ να γίνω ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Αρκεί να μου το ζητήσεις. Τι πρέπει να κάνω για να καταλάβεις ότι δεν θέλω πια τίποτα από σένα, ε? Προσπαθείς να με πείσεις για κάτι που δεν ισχύει. Και το χειρότερο είναι ότι προσπαθείς να πείσεις και τον εαυτό σου. Πολύ πλησιάζεις. Οικειότητα που την έχω κερδίσει. Νομίζεις ότι είμαι ευάλωτη με όλα αυτά που συμβαίνουν και θέλεις να με εκμεταλλευτείς? Θέλω μόνο το καλό σου. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να μείνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να με ρίξεις. Δεν υπάρχει όμως και περίπτωση να μην προσπαθήσω. Για αξιοπρέπεια δεν έχεις, ρε φίλε. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα.